We love to entertain you. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο πρώτο broadcast της Plus6 Media Production. Θα φιλοξενηθούμε σήμερα στο καφέ Bar La Sera, εδώ στη Σύνδο Θεσσαλονίκη, και θα συναντήσουμε ένα νέο και ταλαντούχο μουσικό παραγωγό, τον Γκέο Άντζελο. Για πάμε μέσα να το γνωρίσουμε, γιατί έχει και κρύο. Έχουμε τη χαρά να κάθεται δίπλα μας ο Γκέο Άντζελο. Γεια σου, Γκέο. Γεια σας. Σε βρίσκουμε και σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό? Ναι, σε έναν ιντερνετικό σταθμό, στον Lightwave Radio. Σε βρίσκουμε και σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό? Όχι, μόνο στον Lightwave Radio. Και μια ακόμη πολύ σημαντική ερώτηση. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Ταύρος. Έχεις βγάλει τώρα ένα πολύ δυνατό κομμάτι που λέγεται Fucking, το οποίο το ακούσαμε στην αρχή. Η ιδέα, Νίκο, για αυτό το τίτλο του κομματιού, πώς σου ήρθε? Το κομμάτι Fucking αναφέρει συνέχεια μέσα τη λέξη Fucking. Οπότε αποφάσισα να συνδυάσω τη λέξη αυτή με το τίτλο του κομματιού, Fucking. Αν δεις και το εξώφυλλο, Fucking. Συνδέεται και το εξώφυλλο με τη λέξη Fucking. Οπότε όλος ο συνδυασμός πιστεύω ότι Fucking αρμόζει τέλεια στο κομμάτι. Τώρα, αν θες να σου πω την αρχική ιδέα, θα πρέπει να βάλεις χι πάνω. Ξεκίνησες ως DJ ή ως μουσικός παραγωγός? Ξεκίνησα από τα Τρίκαλα. Ξεκίνησα από τα Τρίκαλα. Ξεκίνησα από τα Τρίκαλα. Ξεκίνησα από τα Τρίκαλα. Φλόρινα, Καρδίτσα. Και μια σημαντική ερώτηση για τα κορίτσια που παρακολουθούν το broadcast. Είσαι ελεύθερος? Εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Όταν ασχολείσαι με το επάγγελμα του DJ και πόσο ακόμα και με την παραγωγή, απαιτείται πάρα πολύς χρόνος. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να συνδυάσεις δουλειά και σχέσεις. Τα προηγούμενα χρόνια απέφευγα γενικότερα τις σχέσεις, ήμουν ανακατά. Εδώ βάζω μία ανατελεία. Το τελευταίο καιρό όμως, εφόσον έχω βρει τον άνθρωπο το οποίο μπορεί να σταθεί δίπλα μου, έχω σχέση, ναι. Το release date του Fucking, Fucking. Ήταν 25 Φεβρουαρίου. Κάποιος που θέλει να το ακούσει, πού μπορεί να το βρει? Έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά δισκοπολία, Beatport, iTunes, οπότε εύκολα μπορεί να το βρει εκεί πέρα. Beatport iTunes. Θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό set από τα κομμάτια του. Ξεκίνησα να ακούω αυτή τη μουσική, τη συγκεκριμένη, το EDM, στα 13 περίπου, και ξεκίνησα να μιξάρω στα 14, κάπου εκεί, 14-15. Ξεκίνησα, πότε μετράω, κοντά 10 χρόνια. Πότε ξεκίνησε ο κόσμος να σε γνωρίζει περισσότερο? Ξεκίνησα όταν φυσικά ξεκίνησα να παίζω σε μεγάλα clubs εδώ στην Ελλάδα. Έχει 4-5 χρόνια που βγαίνω συνεχώς και παίζω στα μεγαλύτερα κλαμπς εδώ της Ελλάδας. Πιστεύω τότε ήταν το μεγάλο το ξεκίνημα και το μεγάλο το μπαμ. Και έπαιξα σε ένα σχολικό πάρτι στο σχολείο μου. Το είχαμε διοργανώσει εμείς, είχαμε φέρει συντιέρες μας, δικό μας ήχο, δικό μας κόσμο. Και είναι πολύ λογικό να το θυμάμαι, γιατί περάσαμε απίστευτα και ήταν η πρώτη μου φορά, έτσι. Πώς θα χαρακτήριζες το είδος της μουσικής που μιξάρεις στα κλαμπς? Υπήρξα μια ζωή φαν της EDM σκηνής, οπότε θα τη χαρακτήριζα σαν EDM. Ξεκίνησα σαν EDM. Θα το ακούσουμε και σε κάποιο remix? Ναι, το έχω δώσει ήδη στο Dim Chord, στο Snow Dust και στον ξαδερφό μου, το Sass & Derek. Είναι ο RGJD, ο οποίος έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχουμε κάνει το Drive Me Crazy. Είναι ο Sergio Bruno, ο οποίος τυχαίνει να είναι από τα Τρίκαλα. Chris Mosgat, GK Apsis, ο Νίκος ο Sunset, ο Γκέο Άντζελο, ο Σον Έντζελ. Υπάρχουν γενικά παρογές στην Ελλάδα που μπορούν να πάνε μπροστά.